Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας αναφέρθηκε αναλυτικά στις τρεις αυτές συμβάσεις. Εγώ θα σταθώ στα γενικότερα ζητήματα που αφορούν το ζήτημα της ενέργειας, γιατί καταγράφεται ακόμη μια φορά μια τεράστια πολιτική υποκρισία και από την κυβέρνηση αλλά και από τα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και την αγωνία τους εντός εισαγωγικών για την πορεία των τιμών ενέργειας. Και λέμε ότι είναι πολιτική υποκρισία να αγωνιούν αυτά τα κόμματα, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τη στιγμή που οι εξελίξεις αυτές έχουν και τη δική τους υπογραφή. Έχουν και τη σφραγίδα δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Για παράδειγμα, η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και όχι μόνο, των τροφίμων και άλλων εμπορευμάτων, εξαιτίας της υπεριαλιστικής επέμβασης στην Ουκρανία, σχετίζεται άμεσα με την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η χώρα μας εμπλέκεται ενεργά. Συμμετέχει στους ανταγωνισμούς τους ενδοϊμπεριαλιστικούς στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας. Μήπως αυτή την πολιτική της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης χώρας μας δεν την έχουν στηρίξει και οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Τι σημαίνει αυτό? Γη και είδωρο στους Αμερικάνους και νατοϊκούς υπεριαλιστές, η Ελλάδα ορμητήριο για να μπορέσει η άρχουσα τάξη της χώρας μας να αποκτήσει ένα κομμάτι από τη λία σε βάρος των λαών. Και αυτό η ελληνική αστική τάξη μετατρέπεται σε θήτης και ο ελληνικός λαός σε θύμα, γιατί πληρώνει πολύ ακριβά και τους εξοπλισμούς που εντάσσουν σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και ταυτόχρονα πληρώνει και πολύ ακριβά την εκτόξευση, την τιμή στην ενέργεια, στα καύσιμα και σε άλλα εμπορεύματα. Βεβαίως, ο πόλεμος εκτόξευσε τις πολύ υψηλές τιμές στον τομέα της ενέργειας. Αλλά ποιος ευθύνεται? Γενικά η διεθνή αγορά? Δηλαδή κάτι είναι ένα φυσικό φαινόμενο η εξέλιξη αυτών των τιμών στην ενέργεια? Δεν σχετίζεται με την πολιτική απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση? Σε αυτό διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνεί το κοινάλ, όχι. Ήταν κυβερνήσεις και τα εφάρμοσαν. Και την απελευθέρωση και την πράσινη μετάβαση. Τι στόχο είχε αυτό, τι αποτέλεσμα έχει και η απελευθέρωση και η πράσινη μετάβαση? Τη συρρήκνωση της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίησή της σταδιακά, τις τεράστιες επιδοτήσεις στα αρπακτικά εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από ΑΠΕ και την επιβολή τέλος ρήπων. Τέλος ρήπων για να γίνει πιο ακριβώς ο λιγνίτης και να ευνοηθεί η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Και μάλιστα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που επέβαλε τέλη ρήπων στην ηλεκτρική ενέργεια και όχι στην τσιμεντοβιομηχανία. Γιατί ακριβώς ο σχεδιασμός προέβλεπε τη σταδιακή απολιγνητοποίηση της χώρας μας και της ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν τα τέλη ρήπων που έχουν εκτοξευθεί είναι πολιτικές αποφάσεις που παίρνει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύμφωνη γνώμη και των κυβερνήσεων. Τρίτο ζήτημα, η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε από το 2011 χωρίς κανένας να τη σταματήσει. Αντίστοιχα, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν επιτάχυναν την πορεία απολιγνητοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε τις μονάδες στην Καριά, τις λιγνητικές, τον Ιούνιο του 2019. Και βεβαίως όλα αυτά τα κόμματα είχαν αποδεχθεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το φυσικό αέριο θα ήταν το μεταβατικό καύσιμο για όσο διαρκούσε η πορεία απολιγνητοποίησης. Άρα λοιπόν γιατί φωνάζετε, αφού είσαστε ένοχοι για το έγκλημα που πληρώνει ο ελληνικός λαός? Βεβαίως είσαστε ένοχοι σε αυτή την πολιτική. Και τώρα προσπαθείτε, κραυγάζοντας και κάνοντας μια ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, να συγκαλύψετε αυτή τη συμφωνία σας και αυτή την ενοχή σας στην κατάσταση στην οποία βιώνει, τις ενεργειακές φτώχειες, που δεν είναι τωρινό φαινόμενο ενεργειακή φτώχεια. Είχαμε ενεργειακή φτώχεια και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και επί συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Κινήματος Αλλαγής. Είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν τη δικιά σφραγίδα. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και το χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας.
το χρηματιστήριο ελεκτικής ενέργειας, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ενιοποίηση και μάλιστα καθορισμό συντιμής με την οριακή τιμή της μεγαβατόρας, δηλαδή την πιο ακριβή μεγαβατόρα που μπαίνει μέσα στο ημερήσιο καλάθι. Και τώρα λέτε ότι δεν ξέρετε τίποτα για την ενοχή της πορείας εξέλιξης των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα, αλλά και την υπερφορολόγηση των καυσίμων με τους έμεσους φόρους, που όλοι σας βάλατε το χεράκι σας στο να αυξηθούν και ο ΦΠΑ, αλλά και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, όλες οι κυβερνήσεις. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό όλο αυτό το ενδιαφέρον το οποίο λέτε. Προσπαθείτε να συσκοτήσετε και να συγκαλύψετε τις ευθύνες σας. Όπως επίσης, υποκριτικό είναι και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξέλιξη των πραγμάτων. Ξαφνικά μπαίνει στη συζήτηση το ευρωομόλογο για να χρηματοδοτήσει τι, την ενέργεια και τους εξοπλισμούς. Δηλαδή τα δύο βασικά συστατικά της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στα πλαίσια της στρατιωτικοποίησης, κάνοντας ακόμη πιο επικίνδυνη την κατάσταση, φέροντας ακόμη πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου ή τη συνέχιση του πολέμου και σε άλλες περιοχές, ανάμεσα σε εμπεριαλιστικά κέντρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τώρα ευρωομόλογο για να στηρίξει τους σχεδιασμούς των ευρωπαϊκών πολυεθνικών και μονομολίων στα πλαίσια της απεξάρτησης, λέει, από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και υποκατάσταση από το LNG. Διαφωνείτε και οι υπόλοιποι σε αυτό, που είναι πολύ πιο ακριβό από το φυσικό αέριο σε κανονικές συνθήκες, ως καύσιμο. Να λοιπόν πώς είναι η εξέλιξη. Ξαφνικά είπαμε τι να κάνουμε. Ναι, όταν η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια σε πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εσείς έχετε καταστρέψει πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά, αλλά και μια σειρά άλλα τέτοια έργα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επάρκεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που να στηρίξει και την παραγωγικές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες των λαϊκών οικοκυριών και να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Όμως όλα αυτά δεν γίνονται ακριβώς γιατί μπαίνει στη μέση το κέρδος. Από αυτήν την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, κύριε Πρόεδρε. Η διέξοδος δεν είναι διάφορες μικροεπιδοτήσεις που θα δώσουμε στα εξαθλειωμένα στρώματα. Όχι ότι τις υποτιμούμε ως ΚΚΕ, αλλά ότι αυτές τις επιδοτήσεις τις πληρώνουν οι φτωχοί μέσα από την αύξηση των λογαριασμών στον ηλεκτρικό ρεύμα και την αύξηση των εσόδων που έχει το κράτος από τους φόρους που επιβάλλονται στην ενέργεια και στα καύσιμα. Άρα λοιπόν οι λιγότεροι φτωχοί πληρώνουν για τους εξαθλειωμένους. Εμείς λέμε καθαρά όλες αυτές οι εξελίξεις θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δεν υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση στα πλαίσια αυτά και επί της ουσίας αυτό το οποίο προβάλλουμε και τονίζουμε είναι η διεκδίκηση άμεσων μέτρων ανακούφισης μέσα από την κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης και ταυτόχρονα την αύξηση στους μισθούς και στα εισοδήματα, την αποκατάσταση των τεράστιων απολύων που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια μισθωτοί συνταξιούχοι και αυταπασχολούμενοι στα πλαίσια της λογικής ότι πρέπει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα να αποτελούν εμπορεύματα τα οποία τα πληρώνουν πολύ ακριβά οι λαοί, ακόμη και με το αίμα τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.